Πάμε στην Ιερά Πετραφορά, εκεί το θέμα των περιστεριών μπροστά από το παλιό Δημαρχείο και να καλησπερίσω βέβαια την κυρία Γεωργουλοπούλου, την κυρία Όλγα Γεωργουλοπούλου, φιλόζωη βέβαια, να σας ευχαριστήσω, να σας καλησπερίσω και μόνο το χαμόγελό σας φτάνει. Καλησπέρα και σε εσάς. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μου κάνετε και για την τιμή που κάνετε και σε αυτά τα πλασματάκια που έχουν την ανάγκη. Δική μας η χαρά. Ξέρουμε πολύ καλά και από τον συνάδελφο τον Νίκο τον Πετάση, βέβαια δημοσιοποίησε και δημοσίευσε σήμερα το θέμα στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Εκατοντάδες τα περιστέρια τα οποία έχουν βρει το σπίτι τους. Και έχουν βρει το σπίτι τους, έχουν βρει την νοσοκόμα τους, τη μαμά τους. Γιατί όταν έχουν πρόβλημα, όποτε αρρωσταίνουν, έρχονται σε μένα. Σαν να το ξέρουν. Είναι μια ξεχωριστή εικόνα εκεί στο κέντρο της Ιεράπετρας. Εκεί από πίσω ακριβώς ο τεράστιος αυτός φύκος αποτελεί το σπίτι των περιστεριών. Είναι και για τα διαβατάρικα πουλιά είναι σπίτι και για εκατοντάδες πουργίτια και για φλόρους και για κοτσίφια. Ναι, μαζεύονται πάρα πολλά πτηνά σε αυτό το φύκο. Είναι η καλύτερη παρέα μόνο, εκεί. Και στους φοίνικες πίσω μου, αν δεν ξέρω αν φαίνονται λίγο, έχουμε και φωλιές. Έχουμε και γεννητούρια πίσω στους φοίνικες. Μάλιστα. Για πείτε μας, το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει την εμφάνισή τους σε τόσο έτσι μεγάλο βαθμό τα συγκεκριμένα πτηνά. Όχι, έχει ξεκινήσει από τον Οκτώβριο κυρίως. Ερχόντουσαν το Σεπτέμβριο, όλο όχι τόσο πολύ και τους προηγούμενους μήνες, λίγα. Από τον Σεπτέμβριο που ξεκίνησα να τα ταΐζω και να τα φροντίζω, ξεκίνησα από ένα περιστέρι που το φρόντιζα, το οποίο σκέφτηκε και τους φίλους του, και ενώ πρώτα έρχονταν μέσα στο περίπτερο, το οποίο είναι εδώ στην πλατεία, και το ταΐζα, μετά δεν έβγαινε, σαν να μου έλεγε έλα έξω. Και άρχισα να το ταΐζω έξω. Φώναξε λοιπόν τους φίλους του και έφτασα να ταΐζω πάνω από 150 περιστέρια, τα οποία μου έρχονται σε βάρδιες. Άλλα το πρωί-πρωί, άλλα κατά τις 11, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα. Μάλιστα. Είναι παρεούλες. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, ο κάθε φιλόζωος τι πρέπει να κάνει, τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να σας βοηθήσει. Δεν έχω ζητήσει τίποτα από κανέναν παρά μόνο ένα πράγμα. Να σεβόμαστε τα υπόλοιπα πλάσματα. Η συνύπαρξη σε αυτό το πλανήτη δεν είναι δύσκολη. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις τρομερές παραχωρήσεις για να ζήσουν και τα υπόλοιπα πλάσματα. Λίγο φαγάκι, λίγο να μην τρέχουμε στον δρόμο, ας πούμε, στην πόλη. Εδώ σε αυτό το σημείο, να μην τρέχουμε με υπερβολικές ταχύτητες. Γιατί μπορεί να είναι τυφλό κάποιο περιστέρι, μόνο από το ένα μάτι. Το λέω γιατί μου έχει τύχει τέτοιο περιστατικό με περιστέρι που ήταν τυφλό μόνο από τη μία πλευρά. Και δεν βλέπει το αυτοκίνητο που έρχεται. Δεν προλαβαίνει λοιπόν να αντιδράσει, οπότε σκοτώνεται. Και είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα νοοτροπίας, αλλά αποτελείται ένα πολύ έτσι φωτεινό και καλό και τρανό παράδειγμα. Ένα παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας. Όπως είπατε, δεν χρειάζεται να τρέχουμε εκεί στο κέντρο της πόλης, δεν χρειάζεται να προχωρούμε σε υπερβολές. Όχι, δεν χρειάζεται υπερβολές. Υπερβολές είναι λάθος. Ό,τι και αν κάνουμε. Αλλά θα πω ότι δεν είμαι η μόνη. Υπάρχουν, δεν ξέρω αν ακολούθησαν το παράδειγμά μου ή αν το κάνανε ήδη, δεν τους έχω ρωτήσει. Ξέρω τουλάχιστον άλλους τρεις ανθρώπους που κάνουν την ίδια δουλειά με μένα. Ίσως όχι τόσα πολλά περιστέρια, τόσα πολλά πλάσματα. Αλλά και πέρα από αυτό, ξέρω αρκετούς ανθρώπους που είναι επίσης φιλόζωοι και προσφέρουν τεράστιο έργο στα ανήμπορα πλάσματα. Θα μου επιτρέψετε Βέβαια. Μόνο να πω ότι το περιστέρι είναι το σύμβολο της αγάπης, το σύμβολο του Θεού. Δεν είναι τυχαίο το ότι στην εικόνα της Πεντηκοστής πάντα υπάρχει το περιστέρι. Μάλιστα. Και στη βάπτιση του Ιησού πάντα υπάρχει το περιστέρι. Γιατί είναι ένα αθώο πλάσμα που έχει, το λέω από την εμπειρία με αυτό, μεγάλη ανάγκη να δίνει αγάπη. Να δίνει και όχι να παίρνει. Τη χρειάζεται να την παίρνει, αλλά είναι τόση πολύ η ευγνωμοσύνη που νιώθει. Δεν ξέρω πώς να σας το περιγράψω, αλλά συγκινούμε. Και κάθε φορά που έρχονται και μαγγίζουν ή έρχονται κοντά μου ή με αναγνωρίζουν, νιώθω ότι παίρνω όλες τις ευλογίες του κόσμου. Γιατί όταν δίνεις, παίρνεις τα σπουδαιότερα. Κυρία Γεωργουλοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια για το έργο σας και για την αγάπη και για τα ευχαριστώ μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εκεί στο κέντρο της πόλης λοιπόν. Συγχαρητήρια και σε εσάς και δράτω με τις ευκαιρίες να πω δημόσια ευχαριστώ και στον κύριο Πετάση που ανέδειξε αυτό το θέμα. Βέβαια, βέβαια. Από εκεί ξεκίνησε. Ευχαριστώ θέμα του Νίκου πολύ. Πετάση είναι. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.